Εκεί βρίσκεται το Ινστιτούτο Femme Fatale για να συναντήσουμε την κυρία Όλγα Στεφανίδου, την οποία βλέπουμε. Καλησπέρα σας, και να μιλήσουμε για την απόλυτη θεραπεία για το πρόσωπο που δεν είναι άλλη, όπως διατείνεται η ίδια η κυρία Στεφανίδου, από την φωτοανάπλαση. Κυρία Στεφανίδου, φωτοανάπλαση τι είναι, πώς δρά και ποια τα ωφέλη της? Πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Η φωτοανάπλαση είναι μια περιποίηση πάρα πολύ δημοφιλή σε αυτόν τον καιρό. Είναι, εκμεταλλευόμαστε το φως και έτσι βοηθάμε το δέρμα να αναπλάθεται. Χρησιμοποιούμε παλμικό φως και έχουμε εδώ το μηχάνημα για να το δείξουμε. Ναι, για να έχουμε δείξουμε τη δυνατότητα. Full screen, μπράβο, να βλέπουμε την κυρία Στεφανίδου. Για πείτε μας. Ναι. Είναι μια περιποίηση αναζωογόνησης, αντιγύρανσης. Απευθύνεται σε όλους τους τύπους δέρματος, απευθύνεται σε διορθώσεις που θέλουμε να κάνουμε, που οφείλονται από τη βιολογική, την περιβαλλοντική γύρανση, από τη φωτογύρανση, σε σημάδια από ακμή. Πιάνει ένα πολύ μεγάλο φάσμα και το πιο ωραίο απ' όλα είναι ότι αυτή η περιποίηση δεν έχει αποθεραπεία. Δηλαδή, όπως έρχεται η πελάτησα και κάνει την περιποίησή της, μπορεί να συνεχίσει μετά την κοινωνική της ζωή, να πάει στη δουλειά της, δεν έχει καμία αντένδειξη. Το μόνο που πρέπει να προσέξει είναι η αντιλιακή της φροντίδα. Έχουμε εδώ λοιπόν το μηχάνημα που μπορούμε να επιλέξουμε τον φωτότυπο του δέρματος. Τι θα πει αυτό, για εξηγήστε το μας. Εάν είναι πολύ ανοιχτόχρωμη, αν είναι μεσαίου βαθμού, πόσο εύκολα καίγεται στον ήλιο, έτσι καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο φωτότυπος του δέρματός της. Οπότε ανάλογα το πόσο σκούρο ή ανοιχτόχρωμο είναι το δέρμα, μπορούμε να επιλέξουμε και να βάλουμε τις παραμέτρους. Μία επιλογή λοιπόν είναι αυτή. Η δεύτερη, τι αφορά? Δεύτερη επιλογή είναι ο βαθμός που θα χρησιμοποιήσουμε, πόσο έντονη φωτοανάπλαση θέλουμε να κάνουμε. Αν είναι πάρα πολύ γυρασμένο το δέρμα και είναι πολύ έντονες οι γραμμές έκφρασης, αν θέλουμε σε ένα πιο νεαρό άτομο να κάνουμε μια πρόληψη, ή είναι μεσαίου χαρακτήρα. Αυτό το φως, επειδή είπατε φως, συγγνώμη τώρα σας διάκοψα κιόλας, αλλά επειδή είπατε φως, θέλετε να μας εξηγήσετε τι εννοείτε φως? Τι φως είναι αυτό? Είναι ένα ελεγχόμενο φως, είναι ένα soft laser, δεν είναι όμως το laser, γιατί στο laser έχουμε εστιασμένη τη δεσμίδα του φωτός που πηγαίνει και διορθώνει τις βλάβες σε συγκεκριμένα σημεία. Εδώ είναι πολλαπλό παλμικό φως και αυτό σημαίνει ότι κάνει διάχυση το φως. Είναι σε συγκεκριμένα νανόμετρα που είναι ωφέλιμα για την επιδερμίδα. Μάλιστα. Δεν έχει δηλαδή κάτι το... Δηλαδή το με απλά λόγια, κυρία Στεφανίδου, αυτό το φως βοηθάει την επιδερμίδα να γεννήσει, να δημιουργήσει καινούριο δέρμα. Ναι. Καθαρό, χωρίς ρητίδα. Βοηθάει, ενεργοποιεί τους συνοβλάστες να παράγουν ελαστίνη και κολαγόνο. Μάλιστα. Αυτά που με την πάροδο του χρόνου χάνονται και είναι πολύ υπεύθυνα για την όψη του δέρματός μας, για την ελαστικότητα του δέρματός μας. Για δείξτε μας αυτό λοιπόν πώς γίνεται αυτό. Θα επιλέξουμε λοιπόν, σύμφωνα με τον τύπο του δέρματός της. Ναι. Και θα ξεκινήσουμε τη θεραπεία και εδώ βλέπουμε ότι και το μοντέλο μας φοράει γυαλιά και εμείς πρέπει να φορέσουμε γυαλιά για να προστατευθούμε. Και αυτό που θέλουμε εμείς να δείξουμε είναι ότι δεν θα υπάρχει μετά κανένας ερεθισμός. Βλέπουμε και μία μεγάλη κεφαλή και αυτό σημαίνει ότι θα κάνουμε πολύ λίγα χτυπήματα. Και καλύπτουμε μεγαλύτερη επιφάνεια. Δεν θα κάνουμε όλο το πρόσωπο τώρα για να μην πάρουμε χρόνο από την εκπομπή σας, αλλά θα εστιαστούμε σε αυτό εδώ το σημείο, γιατί αυτό που θέλουμε να σας δείξουμε είναι ότι δεν υπάρχει κανένα. Ελπίζω να μην υπάρχει κάποιο κινητό το οποίο παρεμβάλλει αυτή τη στιγμή στο χώρο, γιατί δημιουργεί έναν ήχο ο οποίος είναι ενοχλητικός και δεν μπορούμε να ακούσουμε την κυρία Στεφανίδου για το τι ακριβώς μας λέει. Πάντως τη βλέπουμε να συγκεντρώνει ένα είδος τζέλ από ό,τι βλέπω από το σημείο στο οποίο... Ένα τζέλ. Ναι.
Μάλιστα. Είναι πολύ εντυπωσιακό το αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση. Την ονομάζουν τη φωτοανάπλαση την απόλυτη θεραπεία για το πρόσωπο. Και όχι άδικα, γιατί μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε ηλικία και φυσικά και σε άνδρα και σε γυναίκα, κυρία Σταφανίδου, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, και σε άνδρα και σε γυναίκα. Οι άντρες, μάλιστα, Μαρία μου, κάνουν περισσότερο την περιοχή του μετώπου, γιατί εκείνο το σημείο του προσώπου, τα μάτια και το μέτωπο είναι που είναι πιο γυρασμένο στους άντρες. Επειδή έχουν το ξύδισμα, ανανεώνει την δερμίδα τους πιο εύκολα από ότι σε εμάς. Και το μέτωπο και τα μάτια είναι ένα σημείο που το ζητάνε οι άντρες να το κάνουν. Μάλιστα. Κυρία Στεφανίδου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την live παρουσίαση της συνεδρίας που αφορά στην φωτοανάπλαση. Γίναμε σοφότερες όλες όσες δεν γνωρίζαμε περί τίνος πρόκειται και προφανώς μας το προτείνετε εσείς.